15 άτομα τα οποία θέλησαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση αλλά και για την πολιτική που είχε ακολουθηθεί. Δύο εξ αυτών λοιπόν άρχισαν να φωνάζουν κάποια συνθήματα. Σαμαρά έλεγαν τα αντιπλημμυρικά που έκανε, φώναζαν χαρακτηριστικά. Και Σαμαρά θυμίζει τα χημικά που μας έριξε στην Κηφισέ. Ο κύριος Σαμαρά. Για ξαναπες το, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Σαμαρά θυμίζω τα χημικά. Σαμαρά θυμίζω τα χημικά που μας έριξε στην Κηφισέ. Μάλιστα. Ναι. Και Σαμαρά ήρθες να δεις τα αντιπλημμυρικά που έκανες. Στην Κηφισιά, συγγνώμη Ρέβα, γιατί εννοούσαν στην Κηφισιά τα χημικά. Είχαν έρθει οι αγρότες των Σερών στην Κηφισιά προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Για την κατάσταση που επικρατεί. Εκεί λοιπόν είχαν πέσει κάποια χημικά. Θέλησαν να φωνάξουν ότι ήρθε σήμερα εδώ, όταν δεν είχαμε έρθει εμείς στην Κηφισιά. Μας είχατε ρίξει χημικά. Μάλιστα. Έγινε η προσαγωγή των δύο αυτών ατόμων από την αστυνομία, τους αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Οι ίδιοι καταγγέλουν ότι δεν τους ενημέρωσαν για ποιο λόγο. Αυτά που μας περιγράφεις δεν μπορεί να είναι αφορμή για προσαγωγές. Είναι μια τακτική που ακολουθεί η αστυνομία. Έχει γίνει και στο παρελθόν, σε παρελάσει, όταν άρχισαν να φωνάζουν κάποιοι. Θέλησαν να τους απομακρύνουν τους. Προσήγαγαν στο τμήμα των Σερών και ναι, και μισή τους άφησαν. Ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Συνθήματα φωνάζανε οι άνθρωποι ή τον ευρίζανε. Δεν τον βρίζανε, φωνάζανε. Γι' αυτό λέω, αν είναι έτσι όπως τα λέει η Βάγκα. Κακώς προσήχθησαν. Αν αυτά ήταν. Αυτά τι γιατί δικαιολογείται προσαγωγή. Το να φωνάζουν συνθήματα. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τον αστυνομικό διευθυντή των Σερών και ζήτησε να τους αφήσουν, ότι δεν έγινε κάτι. Ζήτησε από την αστυνομική διεύθυνση να μην πάρει έκταση το θέμα. Ναι, δηλαδή αν φτάσουμε στο σημείο. Δεν είναι που είναι ο Σαμαράς και ο Μπαλάφας θα ήταν ή ο Τσίπρα, το ίδιο θα έλεγα. Αν φτάσει στο σημείο να λέει ένα σύνθημα ή να κάνει μια κριτική, έστω και αυστηρή κάποιος, και να τον συλλαμβάνουμε, δεν χαθήκαμε τότε. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν είχε καμία σχέση ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς με τους και όχι μόνο αυτό, μας λέει και η Βάγκη ότι ζήτησε να αφαιθούν ελεύθεροι. Ακριβώς, το ίδιο ζήτησε να αφαιθούν ελεύθεροι. Η αστυνομία μάλλον φοβήθηκε τα χειρότερα και ενήργησε πολύ. Υπερβάλλον ζήλος. Λοιπόν, εντάξει Βάγκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Βάγκη. Καλή σας μέρα.